Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι τα νέα από το Super B. Συντετριμένη η οικογένεια του Παναγιώτη Νηφορόπουλου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σήμερα τα ξημερώματα στη λίμνη Πάπα, στην περιοχή του Αράξου. Στο πένθος βυθίστηκε και η τοπική κοινότητα Μετοχίου Αχαΐας από την είδηση του ξαφνικού χαμού του, όπου διέμενε. Εργαζόταν στα σούπερ μάρκετ Κρόνος ως οδηγός. Σοκ στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Σήμερα τα ξημερώματα βρέθηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της λίμνης Πάπα στον Άραξο, 39χρονος κάτοικος της περιοχής, ο οποίος είναι ψαράς. Μάλιστα το νέο διαδόθηκε γρήγορα και έχει προκαλέσει θλίψη στην ευρύτερη περιοχή. Ο θάνατος προκλήθηκε από πνιγμό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Νηφορόπουλο, ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός στο σούπερ μάρκετ Κρόνος και ψάρευε ερασιτεχνικά. Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας δύο παιδιών, ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή, με έντονη δραστηριότητα και διέμενε στο Μετόχι. Στο κατάμεστο κλειστό του ΔΑΚ Αγρινίου μίλησε σε ανοιχτή συγκέντρωση ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας την περιοδία του στην Ετωλοκαρνανία. Πλήθος τελεχών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν το παρόν στη μεγάλη συγκέντρωση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανεβαίνει στο βήμα, λαμβάνοντας τη σκυτάλη από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη. Σήμερα μιλάμε σε ένα μεγάλο γήπεδο, την επόμενη φορά θα πάμε σε μια ανοιχτή πλατεία, διότι η Ετωλοκαρνανία, το Αγρίνιο, στέλνει σήμερα με τη δικιά σας παρουσία το μήνυμα μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής. Επίθεση στην κυβέρνηση για τα θέματα ασφαλείας των πολιτών με αφορμή τα εξάρχεια εξαπέλυσε από το Αγρίνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε χθες σε ανοιχτή συγκέντρωση φίλων της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή και το συμβάν στα εξάρχεια και ανέφερε ότι οι άνδρες του λιμενικού με τις συνοδείες αγγελέα προπυλακίστηκαν, χτυπήθηκαν και μαχαιρώθηκαν από κουκουλοφόρους που θεωρούν πως τα εξάρχεια είναι δικό του Σάββατο. Αναφέρθηκε εκτεταμένα στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου. Σε 50 μέρες, όπως είπε, έχουμε ευρωεκλογές και δημοτικές. Από όπου πηγαίνω, αντιλαμβάνομαι και σας μεταφέρω την υπόγεια βοή. Καιρός να ψηφίσουμε, καιρός να προχωρήσουμε, καιρός να πούμε στον κύριο Τσίπρα ως εδώ. Πρέπει να είναι ένα δημοψήφισμα, όχι μόνο κατά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ της ανάπτυξης. Ένα δημοψήφισμα που θα σημάνει το τέλος μιας αποτυχημένης κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα θα σημάνει και τον φωτεινό πρόλογο μιας νέας Ελλάδος. Της Ελλάδος την οποία πραγματικά οραματιζόμαστε, της Ελλάδος που πραγματικά αξίζουμε. Φίλες και φίλοι, η κατάσταση στη χώρα δυστυχώς πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Αναφέρθηκε στο Νεκτάριο Φαρμάκη. Ένας από τους λόγους, είπε, που βρίσκομαι εδώ είναι για να υποστηρίξω και να εκλέξουμε το Νεκτάριο Φαρμάκη για Περιφερειάρχη, που έρχεται από την αυτοδιοίκηση αλλά και πολίτη της Ευρώπης. Και γι' αυτό και επιμένω τόσο πολύ και είναι ένας από τους δύο λόγους που βρίσκομαι σήμερα εδώ να υποστηρίξω για επόμενο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος ένα νέο άξιο άνθρωπο, το Νεκτάριο το Φαρμάκι, Έτωλο Ακαρνάνα. Άνθρωπο που προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, έναν πολίτη του τόπου του, αλλά ταυτόχρονα ένα σύγχρονο άνθρωπο της Ευρώπης, ο οποίος αποδεικνύει έμπρακτα ότι όταν υπάρχει μεράκι για δουλειά, διάθεση, όρεξη, σχέδιο, κανένα εμπόδιο δεν είναι ανυπέρβλητο. Στις 26 Μαΐου ή την επόμενη Κυριακή η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα είναι γαλάζια με περιφερειάρχη τον Νεκτάριο. Έκλεισε λέγοντας ότι δεν θα ακολουθήσουμε τον κύριο Τσίπρα στον δρόμο της πόλωσης και του διχασμού και ότι μέχρι το τέλος της προεκλογικής περίοδου θα μιλάει για το όραμα και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια συμβολική στάση στο λιμενικό σταθμό Ρίου και εκεί έκανε δηλώσεις για το ζήτημα της επίθεσης σε βάρος λιμενικών στα Εξάρχεια. Χθεσινή επίθεση κατά ανδρών του λιμενικού αλλά και του εισαγγελέα που του συνόδευε στα Εξάρχεια ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Δεν αποδεικνύει μόνο για άλλη μια φορά το απαράδεκτο άβατο των Εξαρχείων. Πιστοποιεί όμως και τις σχέσεις των δήθεν αναρχικών με τον υπόγειο και βρώμικο κόσμο των ναρκωτικών. Δυστυχώς σήμερα στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα κανείς και πουθενά
δεν αισθάνεται ασφαλής. Η προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης της Δημοκρατίας δεν θα είναι μόνο η οικονομική ανάταξη της χώρας, αλλά και η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας, έτσι ώστε οι γειτονιές επιτέλους να παραδοθούν πίσω σε αυτούς που τους ανήκουν, στους κατοίκους τους, και η αστυνομία επιτέλους να αφαιθεί ελεύθερη να κάνει αυτό το οποίο ξέρει να κάνει καλά. Θα πω για άλλη μια φορά ότι ελευθερία χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει. Πιάτσα έξω από σχολικά συγκροτήματα της Πάτρας έχουν στήσει διακινητές ναρκωτικών, με κινήσεις μελετημένες όχι μόνο για να αποφύγουν την αστυνομία, αλλά και την προσοχή των καθηγητών και των γονιών, περιφέρονται έξω από τα κάγκελα των προαυλίων, ιδίως στις ώρες των διαλυμάτων, και αναζητούν πελατεία. Στο σχολικό συγκρότημα Μαρούδα χρησιμοποιούν το προαύλιο για να κάνουν χρήση. Οι κλήσεις των περίοικων στην αστυνομία είναι συχνές, όμως λύση στο πρόβλημα δεν βρίσκεται. Και σίγουρα δεν είναι η καλύτερη εικόνα να βλέπουν σε καθημερινή βάση χρήστες ναρκωτικών να τρυπιούνται σε προαύλιες σχολείων. Σύμφωνα με καταγγελίες, το φαινόμενο εκτελήσεται σε καθημερινή βάση στο 5ο Γυμνάσιο Πατρών στην περιοχή της πλατείας Μαρούδα, αλλά και στο 25ο Δημοτικό Σχολείο. Μαθητές δημοτικού έρχονται αντιμέτωποι με σύριγγες και αίματα και άλλα υπολείμματα της διαδικασίας. Τουλάχιστον τρεις τοξικομανείς, όχι πάντα τα ίδια πρόσωπα, σε καθημερινή βάση μπαίνουν μέσα στα προάβλη των σχολείων από την οδό Φωκέας και κάνουν χρήση. Ανενόχλητοι, αφού δεν πτωούνται καν στη θέα των περαστικών και φυσικά κανείς δεν τολμά να τους κάνει παρατήρηση ή να τους συνετίσει, φοβούμενος τα χειρότερα. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κατά καιρούς διαμαρτυρηθεί και ζητούν από την αστυνομία να παρέμβει. Η αστυνομία έχει κατά καιρούς επέμβει, όμως ακόμη και οι ένστολοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Οι καταγγελόμενοι είναι απλοί χρήστες και τη βγάζουν καθαρή με μια παρατήρηση και φυσικά την απομακρύνσή τους από το χώρο. Ωστόσο και πάλι την επόμενη θα βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Εκτιμάται ότι συγκεκριμένοι χρήστες ψωνίζουν από την περιοχή των προσφυγικών στην πλατεία Ελευθερίας και τα γύρω στενά. Ανάσα στην επιχειρηματικότητα με νέα προγράμματα στήριξης επενδυτικών σχεδίων, το πρόγραμμα εκπονεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Εργασίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις γίνονται από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, αναφέρθηκε σε 4 νέες δράσεις στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με αξιοπιστία, διαφάνεια και ταχύτητα, θα ολοκληρώνει τις διαδικασίες ένταξης και χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν. Ως Δυτική Ελλάδα έχουμε δύο πρωταγωνιστικούς στρατηγικούς, θα έλεγα, πυλώνες. Τον πρωτογενή τομέα, αγροδιατροφή και η αλυσίδα της, αλλά και τον τουρισμό. Το τρίπτυχό μας είναι μείωση του κόστους, βελτίωση της ποιότητας και ένταξη της καινοτομίας σε όλη την παραγωγική διαδικασία της περιοχής μας. Προσανατολισμός μας λοιπόν είναι η ανάπτυξη και η στήριξη της απασχόλησης, η οποία θα έρθει μέσα από την ενδυνάμωση της παρουσίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Δίνεται προτεραιότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς είναι κρίσιμος κρίκος για την επανεκκίνηση της οικονομίας και φυσικά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ήδη είναι σε εξέλιξη δύο μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα που η Περιφέρεια διεκδίκησε και τα πήρε και τα υλοποιεί μέσα από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Είναι το πρόγραμμα το Agroinoeco, που είναι εστιασμένο στο κομμάτι της αγροδιατροφής με έναν προϋπολογισμό περίπου 900.000 ευρώ. Κάθε επιχείρηση ή κάθε νέος άνθρωπος που ενδιαφέρεται να δημιουργήσει μια νέα επιχείρηση θα έχει αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα για να μπορεί να παίρνει τις πληροφορίες και να αναπτύξει τις δεξιότητες που χρειάζεται. Το δεύτερο πρόγραμμα που έχουμε ήδη σε εξέλιξη λέγεται EgoVino και είναι στα πλαίσια της εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και αυτό έχει να κάνει με ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στόχος στο όνομα της Δυτικής Ελλάδας μέσω της επιχειρηματικότητας να φτάσει ακόμη πιο μακριά. Εμείς ως γνωστόν, εκτός από υπόλογοι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, λοιπούμε ένα πλήθος ευρωπαϊκών έργων και συνεργασιών με σκοπό την υποστήριξη της στρατηγικής λήψης αποφάσεων της περιφέρειας
μέσω από πρακτικές που βρίσκουμε από άλλους φορείς στο εξωτερικό, αλλά και συνεργασίες που αναπτύσσονται μέσα από αυτά τα προγράμματα, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Είναι γεγονός ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει κάνει πολλή δουλειά προκειμένου να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα, γιατί μέσα από αυτή την υποστήριξη θα έχουμε πολλές καινούργιες νέες θέσεις εργασίας, ένας στόχος ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για όλους μας. Εκτός από τα προγράμματα και την ενίσχυση επιχειρηματικότητας υπάρχουν και τα κατάλληλα εργαλεία, έχουν ήδη διαμορφωθεί και τα κατάλληλα εργαλεία για την ευνοϊκή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Άρα, εκτός από τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αντλούν πόρους από το περιφερειακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιούν και ειδικά εργαλεία που μειώνουν το κόστος χρήσης χρήματος. Τα τελευταία χρόνια οι αποδοχές των αιρετών έχουν συρρυκνωθεί. Ακολουθούν όμως αναλογικά τις μειώσεις των αποδοχών των υπόλοιπων Ελλήνων. Για τον καθορισμό των απολαβών των δημοτικών εκπροσώπων, ο νόμος παίρνει ως μέτρο το μισθό του Γενικού Γραμματέα Υπουργείων και με βάση πληθυσμιακά κριτήρια καθορίζει τις αποδοχές των εκλεγμένων. Στο ρεπορτάζ θα δείτε ποιοι είναι οι μισθοί των δημάρχων. Εν όψη των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου, πολλοί αναρωτιούνται ποια είναι η μηνιαία αντιμισθία των αιρετών που κατέχουν θέσεις εξουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία για τις αμοιβές των αιρετών, ο μισθός τους δεν είναι και λίγος σε σχέση με τα όσα ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα. Οι δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, των οποίων ο πληθυσμός είναι πάνω από 100.000 πολίτες, αμείβονται με το ποσό των 4.275 ευρώ. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται ο Δήμος Πατρέων και 16 ακόμα μεγάλων πόλεων: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Περιστέρι, Ρόδος, Ιωάννινα, Χανιά, Αχαρνές, Νίκαια, Χαλκίδα, Κέρκυρα, Εύοσμος και Καλλιθέα. Ο αντιδήμαρχος αμείβεται με 2.137 ευρώ, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με 900 ευρώ. Ίδιο ποσό με τους δημάρχους των μεγάλων πόλεων λαμβάνουν και οι περιφερειάρχες, ενώ οι αντιπεριφερειάρχες παίρνουν το ποσό των 3.206 ευρώ. Στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία 1.125 ευρώ. Σε μικρότερους δήμους με 20.000 έως 100.000 κατοίκους, η αμοιβή του δημάρχου ανέρχεται στα 3.420 ευρώ, του αντιδημάρχου στα 1.710, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνει μηνιαίως 720 ευρώ. Στο ειδόλιο του κατηγορούμενου βρέθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας στα δικαστήρια της Πάτρας, καθώς αντιμετώπισε την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας και της ασέλγειας κατά συρροή σε βάρος των δύο κοριτσιών του που έχουν νοητική στέρηση. Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση. Στο ειδόλιο του κατηγορούμενου βρέθηκε χθες ένας ηλικιωμένος άνδρας στα δικαστήρια της Πάτρας, καθώς αντιμετώπισε την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας και της ασέλγειας κατά συρροή σε βάρος των δύο κοριτσιών του που είχαν νοητική υστέρηση. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε τελικά ένοχος από το δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε ποινή φυλάξης 10 ετών. Σήμερα είναι 80 ετών. Όλα ξεκίνησαν όταν έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του και ορίστηκε ως δικαστική συμπαραστάτρια που είχε την ευθύνη των γυναικών η ανιψιά της. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την ψυχιατρική έκθεση, ο 80χρονος έχει μια ελαφριά νοητική υστέρηση. Το δικαστήριο όμως δεν του χαρίστηκε. Τον καταδίκασε σε 10 χρόνια φυλάκιση. Η ιδιοκτήτης σπιτιού της περιοχής Προαστίου στην Πάτρα έπεσε θύμα διάρρηξης το απόγευμα της Παρασκευής. Το θύμα αντελήφθη τους διαρρήκτες και τους κυνήγησε με το αυτοκίνητό του. Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής στην αστυνομία της Αχαΐας, όταν η ιδιοκτήτης σπιτιού στην περιοχή του Προαστίου στην Πάτρα τηλεφώνησε ότι έπεσε θύμα διάρρηξης. Αμέσως κινητοποιήθηκαν άπαντες. Το θύμα είχε αντιληφθεί τους διαρρήκτες και μάλιστα τους είδε και τους κυνήγησε με το αυτοκίνητό του. Στην καταδίωξη προσθέθηκαν και περιβολικά από την άμεση δράση, τα οποία κατάφεραν και ακινητοποίησαν και συνέλαβαν 3 άτομα. Σήμερα οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Πρόγραμμα μυστικών ελέγχων σε πρατήρια καυσίμων για να εντοπίζονται οι επιτίδιοι που πειράζουν τις αντλίες για να κλέβουν τους καταναλωτές, ενεργοποιεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχοντας διαπιστώσει ότι το φαινόμενο των ελληματικών παραδόσεων καυσίμων έχει προσλάβει τεράστιες διαστάσεις. Σε ανορθόδοξο πόλεμο για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση των πειραγμένων αντλιών, προχωράει η κυβέρνηση. Με διάταξη που εγκρίθηκε από τη Βουλή και η οποία περιλήφθηκε στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μαζί και με την τροπολογία για την πρώτη κατοικία, καθιερώνεται πρόγραμμα μυστικών ελέγχων σε πρατήρια καυσίμων με στόχο να εντοπίζονται οι επιτίδιοι που πειράζουν τις αντλίες για να κλέβουν τους καταναλωτές.
Τους μυστικούς αυτούς ελέγχους ενεργοποιεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχοντας διαπιστώσει ότι το φαινόμενο των ελληματικών παραδόσεων καυσίμων έχει προσλάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση Νίωχος, πολεμικά αεροσκάφη μεταξύ αυτών και τα F-35 πέρασαν σε σχηματισμό πάνω από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Κόβουν την ανάσα τα πλάνα από την εντυπωσιακή αεροπορική άσκηση Νίωχος 2019 με τη συμμετοχή μαχητικών από την Ελλάδα, τη ΣΥΠΑ, την Ιταλία και το Ισραήλ. Ο σχηματισμός, ο οποίος αποτελείται από 7 αεροσκάφη F-35, F-4, Μοιράζ 2000 Τορνέιντο, πέταξε πάνω από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και έφτασε πάνω από τον Αττικό ουρανό, εντυπωσιάζοντας κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας, αλλά και της Πάτρας. Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που συμμετείχαν στην άσκηση μαχητικά F-35 της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία θα αγοράσει και η Ελλάδα. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, στο χαιρετισμό του στην Ανδραβίδα, τόνισε πως τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική και η Ανατολική Μεσόγειος είναι περιοχές μεγάλης στρατηγικής σημασίας. Το μήνυμα που περνάμε είναι ότι επιχειρούμε σε όλο τον ελληνικό εναέριο χώρο, χωρίς να χρειάζεται να ρωτήσουμε κανένα. Είναι ελληνικός χώρος. Εξασκούμε το δικαίωμά μας χωρίς να χρειάζεται ούτε να ενοχλείται κανείς, ούτε να παρεμποδίζουμε κανένα. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς, πέραν από την αναβάθμιση των F-16, είμαστε και στη διαδικασία του να επιλέξουμε το καινούριο αεροπλάνο, το οποίο θα αρχίσει να έχει η Ελλάδα σιγά σιγά, ούτως ώστε να μπούμε στην νέα γενιά αεροσκαφών. Ένας πραγματικός εφιάλτης περίμενε τους πυροσβέστες που πριν την ώρα τους ρίχθηκαν στη φωτιά για να κατασβήσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στο δάσος της Τροφιλιάς, μοιρασμένη σε δύο μέτωπα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αφανίσει το οικοσύστημα και να έχουν απειλήσει κατοικημένες περιοχές και ανθρώπινες ζωές. Οι διάλογοι είναι συγκλονιστικοί. Τι συνέβη τελικά εκείνο το βράδυ όταν ξέσπασε η φωτιά στη Τροφιλιά? Τα πρώτα λεπτά ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα και η κατάσταση αντιμετωπίστηκε ευτυχώς ψύχρεμα. Ο συντονιστής της επιχείρησης της πυροσβεστικής υπηρεσίας μίλησε με τους άντρες του. Ήταν ο ίδιος που με τη μεγάλη του εμπειρία είχε πει από την αρχή ότι κάποιοι βάλθηκαν να κάψουν το δάσος και θα το κάψουν. Ο εφιάλτης που έζησαν δεν μπορεί να αποδοθεί εύκολα με λόγια και μόνο το δίλημα αρκεί, όπως μας μεταφέρθηκε. Να καούν άνθρωποι ή να χτυπηθούμε κατάματα με το χάρο, ή θα αντιφάμε τη φωτιά ή θα μας φάει, ήταν τα λόγια ενός εκ των επιτελών που διάλεξαν τελικά το δύσκολο δρόμο. Ήταν πραγματικά ένας άθλος. Επίγειες δυνάμεις, χωρίς καθαρισμένους δρόμους, χωρίς αντιπυρικές ζώνες και γενικά σε μια χρονική περίοδο χωρίς την πολιτεία έτοιμη, χωρίς μισθωμένα εναέρια μέσα, χωρίς εποχικούς πυροσβέστες και πυροφύλακες. Θεωρώ όμως ότι ξεκίνησε μέσα από το δάσος. Δεν ήταν από υπολείμματα καλλιεργιών κάποια καύση και τα λοιπά να φύγει από καλλιεργή στην έκταση και να μπει μέσα. Ξεκίνησε μέσα από το δάσος. Πυκνό, καταλαβαίνετε, το γνωρίζετε πολύ καλά το προσπέλαστο και γι' αυτό πήρε γρήγορα μεγάλη διάσταση και υψηλό πυροθερμικό φορτίο. Πρώτη φορά η φωτιά στην καρδιά του δάσους. Όχι στις παρυφές και τα χωράφια, αλλά μέσα στην καρδιά. Αυτό προβληματίζει. Διάλεξαν ώρα και μέρα που νυχτώνει ακόμα νωρίς και θα μπορούσαν να πετάξουν αεροπλάνα και ελικόπτερα. Ήταν ένα εκρηκτικό μείγμα ενεργειών σε ένα φιλέτο με ένα σωρό ανομίες. Έκκληση σε όποιον γνωρίζει αυτούς που έμπλεξαν το παιδί του σε σκοτεινά κυκλώματα κάνει ο πατέρας της φοιτήτριας που βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Εγάλεο. Ο πατέρας της κοπέλας ζητά να ανοίξουν τα στόματα και ισχυρίζεται ότι το παιδί του δεν αυτοκτόνησε. Να μιλήσουν όσοι γνωρίζουν λεπτομέρειες για την υπόθεση της κόρης του που βρέθηκε νεκρή στο Εγάλεο στις 23 Μαρτίου, ζήτησε ο πατέρας της φοιτήτριας. Ισχυρίστηκε πως η υπόθεση δεν πρόκειται για αυτοκτονία και όποιος γνωρίζει κάτι να μιλήσει. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται ο προβληματισμός της οικογένειας για το ότι κατήγγειλε στη μήνυση εναντίον αγνώστων όχι ανθρωποκτονία αλλά εγκληματική ενέργεια. Και όπως έχω εξηγήσει, η εγκληματική ενέργεια σε αυτή την περίπτωση αφορά και εκείνες τις μορφές σύμπραξης, συνέργειας που προβλέπει το άρθρο 301 του ποινικού κώδικα και είναι το έγκλημα που κάποιος είτε υποβοηθά είτε πείθει. Γραφολογική πραγματομοσύνη αναμένεται να γίνεται στο σημείωμα που άφησε η φοιτήτρια πριν βάλει τέλος στη ζωή της. Η οικογένεια θέλει να διαπιστώσει αν το έγραψε η ίδια ή το συνέταξε υπό πίεση όπως ισχυρίζονται.
Υπενθυμίζεται ότι η φοιτήτρια ψυχολογίας βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Αιγάλεο στις 23 Μαρτίου, με μία σακούλα στο κεφάλι και στο εσωτερικό της ένα σωληνάκι που κατέληγε σε φιάλι με ήλιον. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν οι φίλοι της φοιτήτριας. Πρώτος θα καταθέσει ο πατέρας της, ο οποίος σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας θα προσκομίσει σημαντικά στοιχεία. Δόθηκε εντολή για άρση του απορρίτου επικοινωνιών της 22χρονης προκειμένου να ανακτηθούν τα δεδομένα του Facebook και του Instagram, τα αρχεία των οποίων μέσα στο iPad και στο λάπτοπ της αρετής είχαν διαγραφεί, καθώς και τις συνδιαλέξεις που είχε μέσω του κινητού της το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μέσα από το διαδίκτυο διακινούνται πληροφορίες. Διακινούνται νουθεσίες, διακινούνται ειδικά στη νεολαία υποδείξεις που καταλήγουν στην τελική φάση στο να προτιμάται η αυτοκτονία από τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, στην ενεργό ζωή, στον αγώνα της ζωής. Εκείνη τη στιγμή δεν θα έχεις χρόνο να ασφαλίσεις το αυτοκίνητο σου. Τώρα έχεις. Cosmoteinsurance.gr, η νέα πλατφόρμα ασφάλισης για να συγκρίνεις προτάσεις από αξιόπιστες ασφαλιστικές και να αποκτήσεις την καλύτερη ασφάλιση αυτοκινήτου και μηχανής για σένα. Cosmote. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Student for a day. Γίνε σπουδαστής για μία ημέρα. Επίλεξε την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει και έλα στο EEC Delta 360 να παρακολουθήσεις ένα μοναδικό workshop. Δήλωσε συμμετοχή στο eecdelta360.gr/sfat2019 και κέρδισε υποτροφία και ειδικές τιμές. Be a student for a day, live the Delta 360 experience. Ακμής, eyesight. Η φράξουλα εγκεφαλή διδανίου αντιμετωπίζει τη χαλάρωση του προσώπου, προσφέροντας πλήρη επαναδόμηση του δέρματος. Eyesight. Αποκλειστικά στα Dr. Primo. Κλείστε τώρα την πρώτη εφαρμογή. Σημασία στη λεπτομέρεια. Ξενοδοχείο Αστήρ. 4 μαγικά αστέρια. Ακολουθήστε τα. Ξενοδοχείο Αστήρ στην Πάτρα. Στο στόχαστρο του Υπουργείου Μεταφορών μπαίνουν οι πειραγμένοι χιλιομετρητές των οχημάτων κάθε είδους, όπως προκύπτει από τη νέα υπουργική απόφαση του Χρήστου Σπύριτζη, η οποία συνοψίζει όλες τις διάσπαρτες διατάξεις που υφίστανται για τους τεχνικούς ελέγχους οχημάτων σε δημόσια και ιδιωτικά κτέο, ενώ ορίζει τον ακριβή τρόπο διόρθωσης των πειραγμένων ενδείξεων με την προσθήκη τεκμαρτών χιλιόμετρων. Στο στόχαστρο του Υπουργείου Μεταφορών μπαίνουν οι πειραγμένοι χιλιομετρητές των οχημάτων κάθε είδους, όπως προκύπτει από τη νέα υπουργική απόφαση του Χρήστου Σπύριτζη, η οποία συνοψίζει όλες τις διάσπαρτες διατάξεις που υφίστανται για τους τεχνικούς ελέγχους οχημάτων σε δημόσια και ιδιωτικά κτέο, ενώ ορίζει τον τρόπο διόρθωσης των πειραγμένων ενδείξεων με την προσθήκη τεκμαρτών χιλιόμετρων. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, σε κάθε έλεγχο οχήματος ελέγχεται η ένδειξη του αριθμού των διανυθέντων χιλιόμετρων. Όπου προκύπτει ότι ο αριθμός χιλιόμετρων είναι μικρότερος από τον αριθμό που είχε σημειωθεί σε προγενέστερους ελέγχους, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη σε συγκεκριμένους κωδικούς. Στην περίπτωση αυτή, το κτέο αποστέλει στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών ενημερωτικό σημείωμα συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο του δελτίου ελέγχου, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Η αποκατάσταση της έλλειψης πραγματοποιείται με διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιόμετρων που υπολογίζονται ανά μήνα σε 500 χιλιόμετρα για τις μοτοσυκλέτες, σε 1000 χιλιόμετρα για τα επιβατικά γιοταχή, 3000 χιλιόμετρα για φορτηγά και λεωφορεία και 5000 χιλιόμετρα για τα επιβατικά δελταχή.
Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα πανευρωπαϊκής έρευνας που εμφανίζει 3 στους 10 άντρες στην Ελλάδα να κακοποιούνται σωματικά από τη γυναίκα τους, ενώ 7 στους 10 πέφτουν θύματα ψυχολογικής βίας. Οι Έλληνες άνδρες πέφτουν θύματα ψυχολογικής βίας σε ποσοστό 72%, ενώ έχουν υποστεί σωματική βία σε ποσοστό 31,7%. Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα έπειτα από πανευρωπαϊκή έρευνα που εμφανίζει 3 στους 10 άντρες στην Ελλάδα να κακοποιούνται σωματικά από τη γυναίκα τους, ενώ 7 στους 10 πέφτουν θύματα ψυχολογικής βίας. Οι Έλληνες άνδρες πέφτουν θύματα ψυχολογικής βίας σε ποσοστό 72%, ενώ έχουν υποστεί σωματική βία σε ποσοστό 31,7%. Πρόκειται για ελαφριά μορφή σωματική βία, δηλαδή η γυναίκα τραβάει απότομα τον άντρα, τον σπρώχνει, του πετάει αντικείμενα, τον χαστουκίζει και όλα αυτά συνδέονται με την οικονομική κρίση και την αποδόμηση των ανδρών. Στην κατάμεστη αίθουσα του King George έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Συνάντηση με ένα γιατρό», του ομότιμου καθηγητού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρη Λινού. Το βιβλίο του με τίτλο «Συνάντηση με ένα νέο γιατρό» παρουσίασε ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Λινός. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το απόγευμα στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων King George Hall. Θα πρέπει να ξανατονίσω πάλι την προσωπικότητα του κυρίου Λινού, που αποδεικνύεται μέσα από την επαγγελματική και ακαδημαϊκή του καριέρα, από όλη αυτή τη διαδρομή, και χαρακτηρίζεται και από την προσήμειά του και από την ανθρωπιά και από την ενσυναίσθηση του. Επομένως, με όλη αυτή τη σπουδαία διαδρομή, την επιστημονική, την ιατρική, την εκπαιδευτική, την ιδιαίτερη προσέγγιση με τους νέους γιατρούς και με τους ασθενείς, θεωρώ ότι είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος να μας καταθέσει τις σκέψεις του, τις απόψεις του και τις συμβουλές προς τους φοιτητές, προς τους νέους γιατρούς, αλλά ακόμη και στους μεγαλύτερους και στους συνταξιούχους γιατρούς. Η προτροπή του καθηγητή στην αποφυγή της αλαζονίας και του υπερφύγαλου είναι βαρύνουσα συμβουλή. Δεν παριστάνουμε το Θεό. Άλλωστε είναι γνωστό το λεγόμενο «Ο γιατρός το παίζει Θεός, ο Θεός δεν κάνει το γιατρό». Στη κουζίνα του σπιτιού μας, ένα από τα παιδιά μας έφερε μία κουτάλα ξύλινη και την έχουμε και γράφει κουτάλα. Πίσω από κάθε πετυχημένο άντρα βρίσκεται μία έκπληκτη γυναίκα. Έτσι και εγώ σήμερα αισθάνομαι έκπληκτος για αυτά τα ωραία που ακούσαμε, για αυτά τα ωραία που ζούμε. Και την συνάντηση αυτή τόσων ανθρώπων εκλεκτών και για τα υπέροχα και προφανώς υπερβολικά λόγια που ακούστηκαν για αυτό το βιβλιαράκι, το οποίο όμως όντως έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της αγάπης, όπως ο κάθε γονιός θέλει να τα μεταφέρει στα παιδιά του. Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά το Εύηχο Σύνολο εν Χόρδο της Λαϊκής Συμφωνικής Ορχήστρας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Ρευματοπαθών Πάτρες διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με θέμα ρευματικά νοσήματα και χειρουργία αποκατάστασης για την αποκατάσταση των πασχόντων που εμπλέκονται σε χειρουργικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κατάστασής τους και την αποκατάστασή τους. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ρευματοπαθών Πάτρας οργάνωσαν επιστημονική ημερίδα με θέμα ρευματικά νοσήματα και χειρουργία αποκατάστασης για την αποκατάσταση των πασχόντων που εμπλέκονται σε χειρουργικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καταστασής τους και την αποκατάστασή τους. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων Αγορά Αργύρης στην Πάτρα. Ως πρόεδρος του Συλλόγου Ρευματοπαθών Πάτρας και την πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ρευματοπαθών Ρευμαζίν, κυρίως όμως ως ρευματοπαθής, θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ιδιαίτερα τον κύριο Αντώνη Χαροκόπο για την αδιάλειπτη και ακάματη συνεργασία του σε ζητήματα που αφορούν στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όπως οι ασθενείς με χρόνια ρευματικά νοσήματα.
Στην ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές διακεκριμένοι ιατροί ρευματολόγοι και συγκεκριμένα η Ελένη Τσιάκου, ο Ανδρέας Μπούνας και ο Δημήτρης Καρόκης, όπως επίσης και ο χειρουργός ορθοπαιδικός Κωνσταντίνος Μουσαφύρης. Συναντιόμαστε παθολόγοι και χειρουργοί. Χειρουργοί και παθολόγοι, δηλαδή ορθοπαιδικοί και ρευματολόγοι, για το καλό των ασθενών μας, γιατί θέλουμε να τους προετοιμάσουμε όταν βρεθούν στη δύσκολη θέση να χρειάζονται χειρουργικές επεμβάσεις, να φτάνουν σε αυτές με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους των επιπλοκών και ταυτόχρονα να έχουν πιο γρήγορη αποκατάσταση. Ψάχνετε κάτι ιδιαίτερο σε πλακάκια και είδη υγιεινής? Dirtinis. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ιδιαίτερες προτάσεις και εκπληκτικές προσφορές. Πλούσια γκάμα σε πλακάκια μεγάλων διαστάσεων. Ενεργειακές λύσεις θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Dirtinis. Πλακάκια είδη υγιεινής, θέρμανση Dirtinis. Υψηλή ποιότητα, απόδοση και εγγύηση στις καλύτερες τιμές. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 στην Πάτρα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο τα νέα από το Super B έφτασαν στο τέλος τους. Από εμάς, να έχετε όλοι καλή συνέχεια. Γεια σας.